στην καρδιά της Αθήνας, στην καρδιά της πρωτεύουσας, να δούμε πώς είναι η κατάσταση. Νίκη, καλησπέρα. Αυτή τη στιγμή η ατμόσφαιρα μπορούμε να πούμε ότι ακόμα είναι αποπνικτική εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή, αν και έχει αρχίσει να φυσάει λίγος άνεμος. Αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο δείχνει 38 βαθμούς Κελσίου. Παρ' όλα αυτά μπορεί να καταλάβει κανένας ότι στο κέντρο της πρωτεύουσας η αισθητή θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλότερη. Δηλαδή αυτό που νιώθουμε σίγουρα δεν αποτυπώνεται στους 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, υπάρχει κίνηση. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έρθει στην πλατεία Συντάγματος είτε για βόλτα, αλλά είναι και πάρα πολλοί αυτοί βέβαια που επιστρέφουν από τις δουλειές τους. Να πούμε ότι η θερμοκρασία ήταν υψηλή σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ειδικά το μεσημέρι. Σε αρκετές περιοχές της Αθήνας η ατμόσφαιρα ήταν πραγματικά ανυπόφορη. Αυτό το είδαμε κιόλας και από την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Όσοι κυκλοφόρησαν θα παρατήρησαν ότι υπήρχε μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση στις μεγάλες οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Αρκετοί λοιπόν διαπιστώνουμε πως απέφυγαν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και προτίμησαν να πάρουν το γιόταχη αυτοκίνητό τους. Να πούμε ότι σήμερα έγινε ευρεία σύσκεψη, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στην κοινή δήλωση Χρυσοχοΐδη και Χαρδαλιά έγινε και έκκληση, ειδικά σε ευπαθείς ομάδες, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Παρ' όλα αυτά, για όσους ανθρώπους ανήκουν σε αυτές τις ευπαθείς ομάδες, μπορούν να ενημερωθούν από τους Δήμους τους και για κλιματιζόμενες αίθουσες, οι οποίες θα λειτουργούν κατά τη διάρκεια των ημερών του καύσωνα.